Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε ρυθμούς Ομπάμα κινείται η σημερινή επικαιρότητα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται από το πρωί στην χώρα μας και τις προσδοκίες να είναι πολλές για τα ανοιχτά ζητήματα που παραμένουν καυτά για την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, στον αγροτικό τομέα, οι ηλιοπαραγωγοί μετρούν τις πληγές τους από το μεγάλο, όπως φαίνεται, πλήγμα που έχουν δεχθεί κύρια από την δακοπροσβολή. Αρκετοί σε διάφορες ζώνες έρχονται αντιμέτωποι με κατεστραμμένες ελιές, με την Ένωση να ζητά παρέμβαση και αποζημιώσεις. Στο θέμα των πλημμυροπαθών, ακόμη στο περίμενε η όλη υπόθεση με το επίδομα των οικοσκευών, ενώ σε αναμονή βρίσκεται και ένα μέρος των δικαιούχων του μικρού έκτακτου οικονομικού βοηθήματος. Πάμε εμείς τώρα να ξεκινήσουμε από τα όσα διαδραματίζονται κεντρικά και την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα. Το μεσημέρι, ο μεσήνιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον υποδέχτηκε, με τον Προκόπη Παυλόπουλο να αναφέρει στον Μπάρακ Ομπάμα τη σημασία των ελληνικών εθνικών θεμάτων. Τη σημασία των ελληνικών εθνικών θεμάτων έθεσε ο μεσήνιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στον Μπάρακ Ομπάμα, στον διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναγνώρισε ότι ο ελληνικός λαός έχει υπομείνει αρκετά σε δύσκολες συνθήκες. Όπως ξέρετε, είναι το τελευταίο μου ταξίδι πριν αποχωρήσω από την Προεδρία και θεώρησα ότι ήταν ένα ταξίδι που έπρεπε να γίνει, να επισκεφτούμε μια χώρα από όπου ξεκίνησε η δημοκρατία, η γενέτειρα της δημοκρατίας και όπου υπήρξαν τα ιδεώδη και οι ιδέες που γαλούχησαν επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Πρόεδρε, η ανθρωπότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει έχει πολλά να ωφεληθεί από τη στενή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Όμως σε αυτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ πρέπει να προσβλέπουν σε μια Ευρώπη ισχυρή και ευημερούσα. Εμείς οι Έλληνες εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και ξέρετε ήδη ότι παρά τις τεράστιες θυσίες τις οποίες έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, επώδυνες θυσίες για τις αιτίες των οποίων δεν είναι αποκλειστικός υπεύθυνος ο ίδιος, συνεχίζουμε αταλάντευτη την ευρωπαϊκή μας πορεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε στην συνέχεια ο κ. Παυλόπουλος, είναι αδιανόητη και απαράδεκτη οποιαδήποτε αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Παράλληλα, έθεσε τα ζητήματα που υπάρχουν γύρω από το Κυπριακό και το Σκοπιανό. Πριν από όλα ως προς το Κυπριακό. Το Κυπριακό βεβαίως είναι πρωτίστως διεθνές και ευρωπαϊκό ζήτημα. Είμαστε υπέρ της ταχείας επίλυσης του Κυπριακού και της εξέβρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Όμως αυτή η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δικαίωμα και με το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο. Τέτοιο για μας είναι αδιανόητο. Θεωρούμε δεύτερον αδιανόητη και απαράδεκτη οποιαδήποτε αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μέρος του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε αμφισβήτησή της θα σήμαινε αμφισβήτηση των συνόρων όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κύριε Πρόεδρε είναι γνωστό ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα σύνορα των κρατών μελών όπως ορίζονται κυριάρχως από αυτά. Και κάτι τέτοιο επίσης δεν θα μπορούσε να το αποδεχτεί ούτε η Ελλάδα ούτε βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, το γεγονός ότι η γειτονικό κράτος διεκδικεί ένα όνομα το οποίο εκτός από την παραχάραξη της ιστορίας αποπνέει αλυτρωτισμού και σημαίνει αμέσως αλλαγή συνόρων είναι κάτι αντίθετο προς το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτή ακριβώς η διεκδίκηση αυτού του ονόματος για τους λόγους που εξήγησα υπονομεύει την ευρωπαϊκή προοπτική αυτού του κράτους μέλους. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε πως η κατάσταση καλυτερεύει, ωστόσο για τον ελληνικό λαό υπάρχει αρκετός δρόμος να καλυφθεί ακόμη. Obviously, Greece has gone through very challenging economic times over the last several years, and it has been the policy of my administration to do everything we can. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες ο ελληνικός λαός έχει υπομείνει αρκετά, αλλά παράλληλα είμασταν σε συνεχή συνεργασία και βλέπουμε ότι ξεκινάει ήδη μια περίοδος που καλυτερεύει η κατάσταση και θα συνεργαστούμε μαζί ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και παράλληλα θα πρέπει όμως να πούμε ότι εκτός από αυτό υπάρχει αρκετός δρόμος που πρέπει να καλυφθεί ακόμα. Είναι για μας μεγάλη η χαρά και η τιμή να έχεις επιλέξει την Ελλάδα
ως τον σταθμό, έναν από τους σταθμούς του τελευταίου ευρωπαϊκού ταξιδιού, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να δώσει από μόνο του πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην παγκόσμια κοινότητα. Γιατί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν κουβαλάει μόνο την αρχαία παράδοση, την πολιτισμική και την πνευματική υπεράσπισης σημαντικών πανανθρώπινων αξιών, αλλά μάχεται και στο σήμερα, στο παρόν, για την υπεράσπιση αυτών των αξιών, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. As Prime Minister Tsipras indicated, this is a challenging time around the world and has been a particularly challenging time for the people of Greece. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για αυτά που έχει επιτύχει, τις δύσκολες εποχές που έχει περάσει, και ελπίζω ότι αυτή η ανάπτυξη η οποία είδαμε και παρατηρήσαμε να αποτελέσει το στοιχείο πάνω στο οποίο θα κτίσουμε και μαζί με τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα έρθουν αργότερα, να φτάσουμε σε μια βιώσιμη κατάσταση. Παράλληλα, δεν θα ήθελα να πω ότι εμείς από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να εμένουμε και να υποστηρίζουμε τις θέσεις μας ότι μόνο με τη λιτότητα δεν γίνεται τίποτε και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ελάφρυνση του χρέους, ούτως ώστε να υπάρξει μια βιώσιμη ανάπτυξη. Τα ζητήματα λοιπόν της παρουσίας του Αμερικανού Προέδρου κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Να καλησπέρισουμε εμείς τον συνάδελφο τον Κώστα Τσαριτζούλια και τον διευθυντή της Συμφωνίας Φωνή, τον Νάτσα Μούλη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Κώστα, ξεκινάω με σένα, γιατί είναι σίγουρα σημαντική αυτή η επίσκεψη, είναι σίγουρα αξιοσημείωτη και αποτελεί και δείγμα των αμερικανικών προθέσεων, θα έλεγε κανείς, τουλάχιστον πιέσεων, για να δούμε το τι πρόκειται να γίνει σε επίπεδο Ευρώπης με τις πολιτικές που, όπως σημείωσε και ο ίδιος ο κ. Ομπάμα, δεν επιθυμούμε να είναι πολιτικές λιτότητας που μας έχουν καταντήσει ουσιαστικά στο βαθμό που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτήν την επίσκεψη. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, πρόκειται για μια ιστορική επίσκεψη. Κατά δεύτερον, προφανώς όλοι περιμένουμε να δούμε τα συμπεράσματα αυτής της επίσκεψης και το τι θα ακολουθήσει. Είναι σημαντικό ωστόσο ότι στις επαφές, στις συναντήσεις, ως τώρα ομιλίες και συζητήσεις που έχουν γίνει, έχουν τεθεί επιτάπητος όλα τα καυτά ζητήματα, αυτά ζητήματα που απασχολούν και την κοινωνία. Και το κυρίαρχο μεταξύ των πολλών άλλων έχει να κάνει με το ζήτημα της οικονομίας, καθώς στο κομμάτι αυτό έχει συνδεθεί η βιωσιμότητα όχι του χρέους, αλλά της ίδιας αυτής καθεαυτής της κοινωνίας. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η λιτότητα δεν μπορεί να τραβήξει άλλο, δεν έχει ανάπτυξη με τη λιτότητα που επικρατεί σήμερα, τουλάχιστον με βάση τις μνημονιακές πολιτικές. Άρα είναι προφανές ότι οι όποιες εξελίξεις συνδέονται με τις πιέσεις που πιθανότατα ασκηθούν και από την πλευρά της Αμερικής βοηθήσουν σε μια κατεύθυνση να υπάρξει μια αλλαγή του μείγματος της πολιτικής. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, αν θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Είναι όμως σημαντικό το γεγονός ότι τίθεται σε αυτό το επίπεδο και με τα φώτα της παγκόσμιας κοινότητας να είναι στραμμένα στην περιοχή μας αυτές τις ημέρες το ζήτημα αυτό, το κομβικό της λιτότητας και φυσικά των εξωτερικών ζητημάτων και των άλλων θεμάτων που απασχολούν την επικαιρότητά μας. Σημαντικό ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στις σημερινές επαφές έχει και ο μεσήνιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Και πάμε να δούμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για τα όσα δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Παυλόπουλος, θέτοντας και το θέμα του προσφυγικού. Προσφυγικό ζήτημα. Προσφυγικό ζήτημα το οποίο έχει προκύψει πολύ περισσότερο από τον πόλεμο στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή. Και όταν λέω με αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπεια, προσθέτω ότι εδώ εμείς οι Έλληνες σεβόμαστε τον πρόσφυγα και τον αντιμετωπίζουμε με όρους ανθρωπισμού και δικαιοσύνης. Και σε αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι αναμένουμε την αντίστοιχη αλληλεγγύη εκ μέρους των εταίρων μας, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπήρξε η αναμενόμενη. Παρά λοιπόν τον αθλητικό ανταγωνισμό, σαν Αμερικανοί είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη συμμαχία μας με τον ελληνικό λαό. Έχουμε εμπνεύσει ο ένας τον άλλον στους αγώνες μας για την ανεξαρτησία. Έχουμε σταθεί με αλληλεγγύη σε καιρός πολέμου και ειρήνης, σε εποχές καλές και κακές, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων ετών που ξέρω ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολα για τον ελληνικό λαό. Απόψε θέλω να ξέρετε
ότι καθώς εργάζεστε για να πάει η χώρα μπροστά, θα έχετε πάντα την υποστήριξη και τη φιλία των ΗΠΑ. Είδαμε λοιπόν τα όσα σημειώθηκαν και κατά τη διάρκεια του δείπνου. Και Θανάση, έρχομαι σε σένα γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να πούμε ότι η Μεσσηνιακή Πινελιά μπήκε για μια ακόμη φορά. Ο κύριος Παυλόπουλος έθεσε τα ζητήματα του χρέους, του προσφυγικού και όλα τα κυρίαρχα, θα λέει κανείς, που βρίσκονται στην ελληνική ατζέντα και παραμένουν ανοιχτά, όπως και ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Και μένει να δούμε τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο καλάθι. Κοίταξε, θέμε, καλές είναι οι πινελιές και οι μεσσηνιακές να τίθενται σε συναντήσεις τόσο υψηλού επίπεδου. Τέτοιες πινελιές είχαμε και όταν είχε επισκεφθεί επίσημος πρωθυπουργός ο Σαμαράς τον Μίστερ Ομπάμα στο Λευκό Οίκο. Πάλι τα ίδια είχαμε σχεδόν ακούσει για τη σταθερότητα, για τον ρόλο της Ελλάδος, για. Δεν είδαμε και πολλά πράγματα όμως. Βεβαίως μια κάποια βοήθεια φαίνεται να υπάρχει σύμφωνα με το συσχετισμό σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός, ο κ. Παυλόπουλος και ο κ. Τσίπρας, έθεσαν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα και σε οικονομικό επίπεδο και σε γεωπολιτικό επίπεδο και γενικότερα την κατάσταση στην οποία επικρατεί και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η χώρα σε κοινωνικό επίπεδο και με το προσφυγικό και με ένα σωρό άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η επίσκεψη, ναι μεν είναι αποχαιρετιστήρια σχεδόν του Ομπάμα από την Προεδρία, ωστόσο γίνεται μετά από την δίωρη συνάντηση που είχε με τον εκλεγέντα πρόεδρο. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι ο Ομπάμα τώρα, ας πούμε, που ήρθε εδώ δεν γνωρίζει και τη θέση γύρω από αυτό το ζήτημα της νέας ηγεσίας του Λευκού Οίκου, γιατί αυτά τα θέματα, είπαμε, έχουν μια συνέχεια ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Και αυτό είναι ένα ζήτημα όχι για να κάνουν μια χάρη στην Ελλάδα σε σχέση με το χρέος ή με άλλα ζητήματα. Είναι μια έκφραση ευγνωμοσύνης, αυτό που είπε καθαρά ο Ομπάμα σήμερα, προς την Ελλάδα και τους Έλληνες για τη διαχρονική, για τον διαχρονικό ρόλο που έχει παίξει σε επίπεδο σταθερότητας. Είναι μία, ας το πούμε, πύλη του δυτικού κόσμου στον ανατολικό κόσμο που είναι τόσο ταραγμένη περιοχή και γενικότερα η στάση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά και παρότι είχε τα προβλήματα με την Τουρκία και με το Κυπριακό, λειτουργήσε πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας και με στόχο την ειρήνη. Όλα αυτά οι Αμερικάνοι θέλουν να τα ξεπληρώσουν και φαίνεται ότι σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει μια συμφωνία απερχομένου και εισερχομένου Προέδρου. Θέλω να ελπίζουμε ότι υπάρχουν, γιατί όταν είχε ρωτηθεί ο Τραμπ για τα ζητήματα αυτά της Ελλάδας και για το χρέος, είχε πει το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι δικό μας το οικονομικό, είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το λύσει η Γερμανία. Να. Αυτό δεν ήταν μια τυχαία κουβέντα. Έχει να κάνει με τις γενικότερες ανακατατάξεις που υπάρχουν στο δυτικό κόσμο σε οικονομικό επίπεδο. Επίσης, το ότι μετά από την Αθήνα, όπου με καθαρό τρόπο τέθηκε το θέμα και από την ελληνική πολιτική ηγεσία, και από οι απαντήσεις που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν μπορούσαν να είναι ότι θα δώσει διαταγή, εντέλεσε, ούτε στη Μέρκελ, ούτε σε κανέναν άλλον. Απλά ότι θέτει το θέμα στο πλαίσιο της συμμαχίας. Αυτό είναι αρκετό. Το ότι πάει μετά από την Αθήνα στο Βερολίνο, αυτό επίσης κάτι έχει να πει. Επίσης, μου έκανε εντύπωση και η τοποθέτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη, ότι έχει αισιοδοξία γύρω από αυτό το ζήτημα, σε σχέση με τις θέσεις που έχει πάρει η κυρία Μέρκελ σε ορισμένα ζητήματα και για το προσφυγικό αλλά και για την τήρηση των συμφωνιών. Ναι. Και από τη στιγμή την οποία η συμφωνία τηρήθηκε, πρέπει να τηρηθεί και από τα δύο μέρη. Ας ελπίσουμε ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ θα είναι καταλυτική. Να τα δούμε όλα αυτά και στην πράξη, γιατί νομίζω ότι και η επόμενη μέρα θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, Κώστα, υπό το πρίσμα ότι περιμένουμε μία πλέον ξεκάθαρη, θα λέει κανείς, πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση και του ευρωπαϊκού, έτσι,
πολιτικού, σε εισαγωγικά ή όχι, κατεστημένου γύρω από το θέμα του προσφυγικού, αλλά και τις υπόθεσεις που έχει να κάνει με το χρέος. Κοίταξε να δεις, σε πολιτικό επίπεδο κρατήθηκαν και λίγο οι ισορροπίες. Δηλαδή, παρακολουθώντας τον Πρωθυπουργό, θέλησε να κρατήσει λίγο τις ισορροπίες και με την Γερμανία, αλλά και με τη νέα ηγεσία της Αμερικής. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε σταθεί ή αξίζει να σταθούμε, είναι το γεγονός ότι πάντα πρέπει να το έχουμε πίσω μέρο του μυαλού μας για τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής, ότι μεταξύ των πολλών άλλων που ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος της Αμερικής, ήταν και το γεγονός ότι παρά την κρίση η χώρα μας εξακολουθεί και θα πάνε το 2% του ΑΕΠ σε στρατιωτικές δαπάνες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής στο μέτωπο αυτό και τα πολλά εκατομμύρια που τρέχουν. Τώρα, το προσφυγικό προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο και αυτό που είπε και ο Θανάσης, η Αμερική και ο ρόλος που θα καλυφθεί να παίξει και μέσα από το ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή έχει πέσει στο τραπέζι, έχουν γίνει συζητήσεις και είναι ένα αντικείμενο σχολιασμού με τη νέα ηγεσία της Αμερικής το πώς θα κινηθεί το όλο ζήτημα. Δεν ξέρω κατά πόσο και η παρουσία Ομπάμα στην περιοχή θέλει να διασφαλίσει μια ομαλότητα, κάτι το οποίο λίγο έως πολύ τέθηκε και στην συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος αυτό που είπες και εσύ θέλουμε και πρέπει να το τονίσουμε, μετεπιτάσεως και με πολύ καθαρό τρόπο έθεσε όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, η οποία παρεμπιπτόντως σήμερα συνέχισε τις παραβιάσεις, αλλά και με το με το ζήτημα της Κύπρου και με το Μακεδονικό και με ζητήματα που έχουν να κάνουν εσχάτως και με την Αλβανία. Γενικότερα τέθηκαν όλα τα θέματα αυτά προκειμένου να ξεκαθαριστεί και από την πλευρά τη δική μας και η θέση αλλά και μια δέσμευση παύλα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ από την πλευρά της Αμερικής. Και ένα μικρό σχόλιο, Θανάση, να πάρω κλείνοντας από σένα για το εάν η κυβέρνηση με αυτού του είδους τις επισκέψεις, παρουσίες και σίγουρα τους συσχετισμούς μπορεί να περιμένει κάτι καθοριστικό, φυσικά και η Ελλάδα, γύρω από την υπόθεση χρέους. Κοίταξε, με βάση αυτά τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή, θα μπορούμε να πούμε ότι εφόσον στο Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου τα πράγματα κυλήσουν καλά με δεύτερη αξιολόγηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες έρχονται ή ήρθαν, εν πάση περιπτώσει, εδώ οι τρόικα, οι θεσμοί. Εάν τα πράγματα πάνε μέχρι εκεί καλά, κατά την άποψή μου, θα τεθεί το θέμα σε μία συζήτηση. Μένει να δούμε εάν θα έχει υποχωρήσει από τη θέση αυτή μέχρι τότε και εφόσον γίνουν όλα τα προαπαιτούμενα που έχουν συμφωνηθεί μέχρι τότε σύμφωνα με τη συμφωνία, αν ο Σόιμπλε θα κάνει κάποια υποχώρηση από τη θέση την οποία εκφράζει, η οποία βέβαια δεν περιλαμβάνεται στις συμφωνίες. Συμφωνία περιλαμβάνεται αυτό που είπε ο Τσίπρας. Εάν θα κάνει εν πάση περιπτώσει μια υποχώρηση από τη θέση του, ότι το θέμα του χρέους θα συζητηθεί μετά το 18. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει σύμφωνα με τη συμφωνία υποχώρηση, διότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα περιμένουν να λήξει το μνημόνιο τον Ιούνιο του 2018 και μετά να πούν για το χρέος, γιατί μέχρι τότε μάλλον θα έχουμε και τυπικός χρεοκοπής. Εάν δηλαδή τα πράγματα δεν εξελιχθούν, γιατί δεν μπορεί να περιμένεις, ας πούμε, να λήξει αυτό και μετά, τι να γίνει μετά δηλαδή, ή θα μας πούνε μετά τον πούλο ή τέταρτο μνημόνιο και όπως λένε όλοι τέταρτο μνημόνιο και δραχμή. Εδώ η συζήτηση που γίνεται είναι ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα, μέχρι να λήξει το μνημόνιο με την ομπρέλα του μνημονίου, να μπορέσουμε να έχουμε βγει στις αγορές, να συμμετάσχουμε στην ποσοτική χαλάρωση, ώστε να μπορέσει η οικονομία να πάρει επάντηση. Αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα. Ποιο χρέος και πράσινη αγλαρία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Να επιστρέφουμε εμείς στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Στα πρόθυρα πρωτοφανούς ολοκληρωτικής καταστροφής βρίσκεται ο αγροτικός πληθυσμός της Μεσσηνίας, όπως σημειώνει εμφαντικά από την πλευρά της Ένωσης. Η κατάσταση στους ελαιώνες σε αρκετές περιοχές μοιάζει με δράμα, με τους παραγωγούς να δέχονται ένα μεγάλο πλήγμα εξαιτίας των μυκητολογικών προσβολών και της δακοπροσβολής. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι επαφές για να βρεθεί λύση και η πίεση για να υπάρξουν αποζημιώσεις. Το πλήγμα στην φετινή ελαιοπαραγωγή αναμένεται μεγάλο, κυρίαρχα από την δακοπροσβολή. Σε αυτό εστιάζει και η Ένωση Μεσσηνίας με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού να στέλνει επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, αλλά και στο τρίτο βάθμιο συνεταιριστικό σωματείο, γνωστοποιώντας το τεράστιο πρόβλημα και απαιτώντας άμεσα λύσεις. Είχαμε ενημερώσει τη Διεύθυνση Γεωργίας και την Υπηρεσία. Βέβαια, το
θέμα της παρακολούθησης του άκου και από ό,τι φάνηκε με τις καιρικές συνθήκες που εξελίχθηκε, ήταν αδύνατο χάρη με την παρέμβαση που είχε γίνει, έπρεπε να γίνει στην πληρωματική παρέμβαση για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη την ιστορία με το δάκο. Εμείς κατά τα τέλη Αυγούστου ενημερώσαμε με τη Διεύθυνση Γεωργίας, παράλληλα και το Υπουργείο, και τα τελευταία αποτελέσματα που φαίνεται πια ότι πράγματι υπάρχει μεγάλη ζημιά με το θέμα της δασκόπων προσδοκίας, πάλι είδαμε το γεγονός, παρέμβηκαμε και ενημερώσαμε το Υπουργείο και όλες τις αρμόδιες αρχές και την τοπική της τοπικής αρχής. Όμως αυτό το πράγμα πρέπει κάποτε να το ανασκευάσουμε την αρχή. Δεν μπορεί λοιπόν να προβλέπουμε για μια τέτοια ζημιά που προκαλεί ο δάκος. Γιατί αυτό είναι ανταποδοτικό, το πληρώνει η παραγωγή. Και σίγουρα από μουσκάρι με τις περιοχές που γίνεται, ειδικά με το πρόβλημα που έχουμε στη Μεσσηνία. Εάν δεν γίνεται η καταπολέμηση οργανωμένα από τη διάθεση της γεωργίας, δεν μπορεί από μουσκάρι να πιστοποιηθούν οι περιοχές για το θέμα του τοπόπου για το ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε καλύτερη σημασία και προσοχή στο θέμα που μου σκάρει της δαδοκτονίας. Γιατί αφορά το θέμα που μου σκάρει ειδικά για το ελαιόλαδο, που φαίνεται και τη φετινή παραγωγή ως αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα. Ο κ. Κατσούλης σημειώνει τα προβλήματα που πλέον ανακύπτουν, που συνδυαστικά με τις επιπτώσεις των τελευταίων καιρικών φαινομένων έχουν φέρει σε απόγνωση τους ελαιοπαραγωγούς. Βέβαια, δεν μπορούμε τώρα να έχουμε απόλυτα τα αποτελέσματα που θα έχει και η προσβολή που έχει γίνει. Βέβαια, από τα πρώτα στοιχεία όμως που έχουμε και από τα πρόβλημα, ειδικά από τα αργιολόγια που λέμε που έχει ξεκινήσει ο κόσμος και γίνεται η συγκομιδή, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Τώρα, αυτό θα φανεί βέβαια όταν θα πλησιάσουμε περίπου στο μέσο της παραγωγής, θα φανεί ξεκάθαρα ποια είναι η ζημιά. Γι' αυτό και εμείς, και είναι επίσκεψη προσωπική δική μου στο Υπουργείο, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα που μου χάρη για την επόμενη χρονιά και πρέπει κάποτε να μπούμε θετικά και σοβαρά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Διαφορετικά, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται. Με πολλούς δικαιούχους να μην έχουν λάβει μέχρι τώρα το πρώτο επίδομα, αγωνία και καμία ενημέρωση δεν υπάρχει ακόμη για το τι θα γίνει με το μεγαλύτερο οικονομικά επίδομα για τις οικοσκευές. Αυτά τα χρήματα για τους πνευμοπαθείς δεν έχουν φτάσει στο Δήμο Καλαμάτος, που απέστειλε έγγραφο στο Υπουργείο για να πληρώσει από ιδίους πόρους μέχρι αυτά να πιστωθούν στα ταμεία του. Πάντως οι εργολαβίες, όπως σημειώνεται, είναι σε εξέλιξη, κυρίως στα τοπικά διαμερίσματα, όπου εντοπίζονται και πολλά προβλήματα. Θα καθυστερήσει, όπως όλα δείχνουν, η καταβολή του επιδόματος στους πλημμυροπαθείς της Καλαμάτας που προορίζεται για τις οικοσκευές. Ο κ. Νίκας αποτύπωσε την εξέλιξη αυτή, αναφέροντας πως χρήματα δεν έχουν καταφτάσει στον Δήμο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, που αναζητά τρόπους προκειμένου να πληρώσει ο ίδιος από το δικό του προϋπολογισμό. Χρήματα δεν έχουν έρθει. Εμείς ζητήσαμε με έγγραφα από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας επιτρέψουν να πληρώσουμε από το δημοτικό προϋπολογισμό και όταν έρθουν τα χρήματα να μπουν στο ταμείο του Δήμου. Έχουμε πληρώσει 289 συμπολίτες μας που δικαιούνται τα 586 ευρώ. Τίποτα άλλο δεν έχει έρθει. Ούτε για την οικοσκευή, ούτε για να πληρωθούν οι υπόλοιποι. Πάντως ο Δήμαρχος Καλαμάτας αναγνώρισε πως ακόμα και σήμερα τα προβλήματα παραμένουν πολλά, ιδιαίτερα στην περιφέρεια του Δήμου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Ο Δήμος κάνει αυτόν τον αγώνα δυστυχώς με ίδιες δυνάμεις. Έχουμε 10 γεφύρια που έχουν υποστεί ζημιές. 190 χιλιόμετρα του αγροτικού δικτύου είναι σε καλή κατάσταση και κάποια χωριά όπως είναι το Πίδημα, η Θουρία, τα Αρφαρά, το Πλατή, το Γαρδίκι, δεν είναι για κάποια, είναι πάρα πολλά, και η Πολιανή και ο Άγριλος έχουν ζημίες χωρίς προηγούμενο. Θα κοιτάξουμε όλα αυτά να τα έχουμε μαζέψει, να τα έχουμε συντηρήσει μέχρι τα Χριστούγεννα, είναι η τελική ημερομηνία. Αυτή τη στιγμή όλες οι εργολαβίες μας είναι σε εξέλιξη, να κάνει λίγο υπομονή ο κόσμος, διότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε λίγες εβδομάδες μια τέτοια έκταση ζημιά να αποκαταστεθεί. Χρήματα λοιπόν για τις βασικές ανάγκες δεν έχουν έρθει και για τον αγροτικό τομέα που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια δεδομένα. Πάντως ο Δήμος Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας προσδοκά θετικά νέα το επόμενο διάστημα και με την παρουσία υψηλών κυβερνητικών στελεχών για την ανακοίνωση έργων όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία. Έχω ελπίδες όμως, πολύ σοβαρές, όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης. Και περιμένω νέα εντός των ημερών. Ουσιαστικά, πρώτα απ' όλα περιμένω την επιβεβαίωση των δύο μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων για τα οποία έχουμε κάνει σχετικές ανακοινώσεις. Το ένα από Παναγίτσα μέχρι Νέδοντα και το άλλο από το νοσοκομείο μέχρι το Ασπρόχωμα.
Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα εμείς που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προσδοκίες για την Καλαμάτα και όχι μόνο φυσικά, για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και για την Ελλάδα. Να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Πανεπιστημίου, υπεύθυνο για σχεδιασμό συστημάτων, τον κύριο Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Θεμή. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Νομίζω ότι το συζητούσαμε εμείς εδώ και αρκετό καιρό και αυτά που συζητούσαμε, θα έλεγε κανείς, σε εισαγωγικά στο παρασκήνιο, έρχονται σήμερα να γίνουν πραγματικότητα και έρχεται να τρέξει τόσο γρήγορα η τεχνολογία που να μας προλαβαίνει. Και να λέμε εμείς ότι χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Ευτυχώς δεν χάθηκε αυτή η ευκαιρία και ευτυχώς έχουμε μια παγκόσμια πρωτιά για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία που θα μας πείτε τι ακριβώς αφορά. Είναι και μια ιδιάζουσα έτσι συνεργασία, ιδιαίτερη συνεργασία πολλών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ναι, ναι. Είμαι στην καλή θέση να ανακοινώσω και ανακοινώσαμε και πρώτα πριν μερικές ώρες την συμμετοχή των ιδιωτικών σχολείων Μπουγά με το ΤΕΙΚ Πελοποννήσου σε διαστημική αποστολή της Blue Origin του Jeff Bezos, όπου θα σταλούν κάποια πειράματα για τους μαθητές και μαζί με αυτά υπάρχει μια κασετίνα με μεσσηνιακά προϊόντα, τα οποία θα ανεβούν στο διάστημα σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας και θα δοκιμαστούν οι ιδιότητες εκεί. Αυτό είναι μια πραγματική διαστημική αποστολή για τα παιδιά και μια ευρύτερη δημοσιότητα για τα προϊόντα μας με την αυαρχίδα μας της Ελιάς Καλαμών, που θα πάρει παγκόσμια διάσταση, γιατί η Blue Origin, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια την προσπάθεια δημιουργίας οχημάτων για να μπορέσουν να προσγειώνουν πάλι και να απογειώνουν σχεδόν μετά από μερικές ώρες με αναγόμωση των υλικών, και το έχει καταφέρει. Και αυτό είναι σίγουρα μια επανάσταση, να το σημειώσουμε, γιατί είναι μια επανάσταση και οικονομική και τεχνολογική, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό το τεχνικό επίτευγμα της Blue Origin, πέρυσι τον Νοέμβριο, ανοίγει το δρόμο για την εμπορικοποίηση του διαστήματος, που είναι η καινούργια εποχή στη τεχνολογία και σε νέες οικονομίες που υπάρχουν σε επόμενες δεκαετίες. Είναι συνέχεια της οικονομίας, της ψηφιακής οικονομίας, που και αυτή ξεκίνησε από τις διαστημικές αποστολές του 60, από τις διαστημικές αποστολές του Apollo, και το ίντερνετ που έχουμε σήμερα είναι απρόνητη διαστημικών αποστολών. Και αυτή η καινούργια εποχή που ανοίγεται μπροστά μας, η Καλαμάτα συμμετέχει δυναμικά πια. Πετραδάκι, είμαστε εκεί και συνεχίζουμε να είμαστε με τους πρωτοπόρους. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και σε εσάς αλλά και στον Δόκτωρ Περικλή Παπαδόπουλο που έχουν συμβάλει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πριν πούμε περισσότερα, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα σημειώθηκαν στην συνέντευξη τύπου το απόγευμα και θα επανέλθουμε. Δόθηκε πέρυσι το βραβείο που πήρε το σχολείο στην Πανελλήνια Ρομποτική Έκθεση, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση πανελληνίως με θεματική ενότητα τη Διαστημική Πύλη Καλαμάτας. Από εκεί έναρξη και με αυτό σαν αφετηρία, έτυχε την ίδια εποχή να βρίσκομαι στην Ολλανδία, όπου συναντήθηκα με την αρχιμηχανικό της εταιρείας Blue Origin. Η Blue Origin είναι εταιρεία αμερικάνικη από το Τέξας, είναι ιδιοκτησία του Jeff Bezos, που έχει την Amazon.com, νομίζω ότι γνωρίζετε όλοι την εταιρεία αυτή εδώ. Είναι πρωτοπόρος παντού και σε αυτό το θέμα πάλι που επιχειρεί, έχει βάλει σαν στόχο την συναεροδιαστημική, την εμπορικοποίηση διαστήματος. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πείραμα που αφορά τη σχολική και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Θεωρούμε θα δώσει πάρα πολλές εμπειρίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά και στους μαθητές, τους μαθητές του λυκείου του σχολείου αλλά και σε όλα τα παιδιά, γιατί θα εμπλακούν με διάφορους τρόπους αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδόπουλο που μας έφερε σε επαφή με την εταιρεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ΤΕΙ Καλαμάτας που πρόθυμα προσφέρθηκε να συνδράμει επιστημονικά την προσπάθεια έτσι ώστε αυτό το πείραμα να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί πραγματικά επαναλαμβάνω και πάλι θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο και για τα προϊόντα της Μεσσηνίας που θα πάνε στο διάστημα αλλά και για την σχολική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Η περιοχή μας εδώ λοιπόν στην προσπάθεια εξωστρέφειας και στην προσπάθεια αναβάθμισης και βασικά να αισθανθούμε σίγουροι ότι μπορούμε, ότι έχουμε δυνατότητες και αποδεικνύεται ότι έχουμε δυνατότητες να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα, έγινε μια προσέγγιση με το σχολείο και ευχαρίστως δέχτηκαν και υπεργράφει η συμφωνία και το σχολείο θα είναι από τα πρώτα διεθνώς, ίσως το πρώτο πανευρωπαϊκά και ίσως και από τα πρώτα ή δύο-τρία σχολεία σε όλο τον κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτές τις ιστορικές πτήσεις της Blue Origin με πείραμα το οποίο θα έχει και βέβαια θεματικά, πιστεύω ότι οι καθηγητές στα σχολεία με τις μαθητές θα διαλέξουν θέματα φυσικής, βιολογίας, χημίας ανάλογα με αυτά που τα παιδιά έχουν ενδιαφέρον και που ήδη μπορούν να τα καθοδηγήσουν, αλλά επίσης
σκεφτήκαμε να βάλουμε και μια θεματική ενότητα με τα τοπικά προϊόντα μας. Μια γκάμα, μια κασετίνα με μεσογειακά προϊόντα, που είναι συνδεμένα πάλι με το άλλο τεράστιο θέμα της εποχής μας, που είναι η μεσογειακή διατροφή. Το Ελιάς Καλαμό, που είναι ένα παγκόσμιο brand name. Το ΤΕΙ Πελοποννήσου ως ο μοναδικός τεχνολογικός φορέας στην περιφέρεια της Πελοποννήσου έχει υποχρέωση, πέρα από τη θέληση, έχει και υποχρέωση να συνεισφέρει σε τέτοιες προσπάθειες. Από εκεί και πέρα υπάρχει τεχνογνωσία η οποία μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια που γίνεται από τα εκπαιδευτήρια Μπουγά και από τον κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αυτό. Είναι πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία. Θέλω παρομοίως να συγχαρώ και τους καθηγητές του σχολείου για την προσπάθεια που κάνετε και που παραγνωρίζετε ένα τόσο σημαντικό τομέα. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας αυτό το κομμάτι, σίγουρα ο κύριος Μπουγάς στο πίσω μέρος της σκέψης του, του κεφαλιού, θα έλεγα πιο πολύ, είχε αυτό το κομμάτι, είχε ουσιαστικά έρθει σε επαφή με τους κυρίους αδελφούς Παπαδόπουλη, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό το εγχείρημα, και δοθείς της ευκαιρίας μα προσεγγίσαμε έτσι, κάναμε αυτή την προσέγγιση στο πώς μπορούσαμε να συνεργαστούμε μέσα από ένα πείραμα και θα έλεγα διαστημικό. Η δική μας δουλειά στο ΤΕΙ, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, και είναι το κομμάτι το πώς τα local foods, τα τοπικά τρόφιμα, μπορούν να γίνουν τροφοφάρμακα, nutraceuticals. Είμαστε δύο μαθηματικοί, ο κύριος Χριστάκης, ο οποίος έχει αναλάβει τις επικοινωνίες με την Blue Origin, εγώ που έχω αναλάβει την επικοινωνία και το συντονισμό του πειράματος, και είναι η κυρία Παπανικολάου που είναι βιολόγος, είναι ειδική σε θέματα βιολογίας, η κυρία Λεμπέση που είναι χημικός και θα ασχοληθεί με το κομμάτι της χημίας, και ο κύριος Αθανασόπουλος που είναι φυσικός και θα ασχοληθεί με το κομμάτι της φυσικής. Στόχος του σχολείου είναι να, χρησιμοποιώντας αυτό το πείραμα, να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα εμπλέξει παιδιά της τρίτης γυμνασίου, της πρώτης και της δευτέρας λυκείου. Πολύ σημαντικές συνεργασίες, κύριε Παπαδόπουλε, και πολύ σημαντικές συνεργασίες, αλλά και η προοπτική τους, θα λέει κανείς. Γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, το ότι θα επιχειρήσουμε να έχουμε τα μεσαινιακά προϊόντα και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και όλη προσπάθεια που θα γίνει σε ένα διάστημα μηνών. Ναι, θα κρατήσει αυτή η διαδικασία, μια μαθησιακή διαδικασία για τα παιδιά, γύρω μέχρι τον Ιούλιο, πιστεύουμε, όλη τη σχολική χρονιά. Θα δουν να εξελίσσεται το πείραμα από το σχεδιασμό, τη σκέψη, την υλοποίηση μέχρι και την πτήση. Θα έχουν όλο αυτό το βίωμα. Θα αποκτήσουν σιγουριά ότι αυτό είναι κάτι που μπορούν να ασχοληθούν στο μέλλον με δυνατότητες και διάκριση. Δημιουργούμε έτσι το σπόρο για την επόμενη γενιά, ούτως ώστε αυτή η τεχνολογία εδώ σιγά σιγά να αρχίσει να εμπλουτίζεται με άλλες ενέργειες. Θα προσπαθήσουμε και θα εντείνουμε στις προσπάθειές μας να γίνει εθνικός ελληνικός διαστημικός οργανισμός στην Καλαμάτα, όπως είχαμε ξεκινήσει πριν από προηγούμενες χρόνια. Και η Καλαμάτα, το μέλλον της ξεκινάει τώρα. Ανεξαρτήτως το τι είναι περιβαίωση σε κατάσταση που αισθάνονται οι συμπολίτες μας με την πολιτιστική πρωτεύουσα, το μέλλον της Καλαμάτας της ανήκει. Η εποχή της ταιριάζει με την Καλαμάτα πλήρως. Είναι μια τοπική παγκοσμιωμένη περιβάλλον με άνεση χώρου, με ποιότητα ζωής, με διατροφική δυνατότητες και επίσης φοβερά ταλαντούχο και νέους και έμψυχο δυναμικό. Όλα αυτά συνθέτουν αυτό το μίξ, αυτό το, τις γυμνασιακές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να ανθίσει η περιοχή μας εδώ και να αφήσει εποχή στις επόμενες δεκαετίες για την περιοχή μας και γενικότερα στον κόσμο ολόκληρο. Ήδη το διαστημική πύλη Καλαμάτας είναι γνωστό ευρέως. Σε συναντήσεις αδερφούς μου στην Αμερική, θεωρούν ότι είναι ήδη κάτι το οποίο έχει γίνει. Οπότε νομίζω εμείς πρέπει να ενεργοποιηθούμε σιγά σιγά από εδώ, να αρχίσουμε να δένουμε αυτά τα πράγματα και να αρχίσουμε να υλοποιούμε αυτό το οποίο μας ανήκει. Αυτό θέλω να κατακλείδω. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μπαίνουν, όπως είπατε και εσείς, μικρά παιδιά μέσα σε αυτό το χώρο για να δημιουργηθεί έτσι και ο σπόρος για τις επόμενες γενιές, αλλά είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο ότι έχουμε υποδομές που πρέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να τις εκμεταλλευτούμε και που έχουν μπει στη διαδικασία προτάσεων. Ναι, ναι, το ΤΕΙ, παραδείγματος χάρη με τα γεωργικά προϊόντα, τα ναυαρχίδα μας, και Ελιάς Καλαμών, η μεσογειακή διατροφή, αυτά είναι παγκόσμια θέματα.
η στρατηγική τοποθεσία της περιοχής μας εδώ, όλα αυτά συνθέτουν στο παγκόσμιο γίγνεσθε του Live Local και Work Global. Την Καλαμάτα την καθιστούν ιδανικό σημείο οικονομικό γίγνεσθε. Αυτές οι συνεργασίες, όπως για παράδειγμα αυτή με την Blue Origin, που είναι μια κορυφαία συνεργασία, έχει υπάρξει καιρός για να πιστοποιηθούν. Τις έχετε τρέξει εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, και εσείς και ο κύριος Περικλής. Έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι αυτή την προσπάθεια και σιγά σιγά. Βήμα-βήμα φέραμε το σχολείο σε επαφή με την Blue Origin και αυτοί ήταν πάρα πολύ θετικοί να έρθουν και να συνεργαστούν. Το θέλανε και οι ίδιοι. Οπότε πραγματοποιήθηκε και είναι μια σειρά, δεν είναι η επαρχή αυτό. Δεν είναι μία και τελείωσε. Θα κάνουμε πολλές τέτοιες αποστολές. Αυτή θα είναι η πρώτη. Θα υπάρξουν και πολλές άλλες πάνω σε διαθέματα και σε πανεφερή θέματα. Και συμμετοχή ίσως δημοσίων σχολείων. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ανοιχτό σε όλα τα σχολεία, σε όλο το εκπαιδευτικό κοινό της περιοχής μας. Mm-hmm. Και μαθηματολογίες οι οποίες είναι κοντά σε αυτά τα πράγματα. Οπότε τα λεγόμενα μεσσηνιακά superfoods αποκτούν τώρα μια παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και την περιοχή της NASA, το τμήμα της NASA που ασχολείται με την βιολογία και την διατροφή στο διάστημα σε επικοινωνία με το ΤΕΙ, να συνάψουμε κάποια συμφωνία μακροπρόθεσμη ερευνητική. Οπότε να αρχίσουμε να δένουμε αυτά τα πράγματα πιο συστηματικά, αυτές τις συνεργασίες που σιγά σιγά μπορεί να αποφέρουν και επιχειρησιακές δραστηριότητες. Σίγουρα. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να οδεύουμε, να φέρνουμε στην περιοχή μας τις δυνατότητες που μας αρμόζουν στις καινούριες τεχνολογίες αυτές εδώ. Να σας πω θερμά συγχαρητήρια. Θα δούμε και αύριο πολλά περισσότερα γιατί έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η εικόνα των αποστολών της Blue Origin. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε εμείς με σημαντικά αποτελέσματα. Έκλεισε η έκθεση Πελοπόννησος Expo με ένα νέο θεσμό να γίνεται σημείο αναφοράς για την περιφέρεια. Περισσότεροι από 20.000 πολίτες την επισκέπτηκαν και περισσότεροι από 260 εκθέτες συμμετείχαν, δίνοντας ένα σημαντικό μήνυμα εξωστρέφειας και συνεργειών. Περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες και 260 εκθέτες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στην πρώτη έκθεση Πελοποννήσου που έριξε αυλαία την Κυριακή, ανανεώνοντας το ραντεβού της με τον κόσμο. Φορείς, θυμόμενα πρόσωπα, επίσημοι προσκεκλημένοι αγκάλιασαν και στήριξαν την έκθεση με την ευχή να γίνει θεσμός. Η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η τεχνολογία, η γαστρονομία και η ψυχαγωγία συνέβησαν ένα άρτιο εκθεσιακό αποτέλεσμα. Με μια σειρά από στοιχήματα, διοργανώνοντας τη συγκεκριμένη έκθεση, την Πελοπόννησος Expo, καταρχήν θέλαμε να δούμε αν πράγματι η συνένωση των επιμελητηρίων μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, και αν αυτή η συνένωση αποδίδει και στους επιχειρηματίες και στους επισκέπτες και στους εμπορικούς αντιπροσώπους, το οποίο επετεύχθη απολύτως ως στοίχημα. Επίσης βάλαμε ένα στοίχημα αν μπορούμε να κάνουμε B2B συναντήσεις, να διοργανώσουμε τέτοιου υψηλού επίπεδου εμπορικές συναλλαγές μέσα στην επαρχία και μάλιστα στα πλαίσια μιας έκθεσης. Και αυτό επετεύχθη στον υπερθετικό βαθμό γιατί είχαμε αυτά αποτελέσματα. Ήδη έκλεισαν κάποιες συμφωνίες, κάποιες επιχειρήσεις από την Πελοπόννησο με τους ξένους αγοραστές που είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στα πλαίσια της έκθεσης. Και μια σειρά από άλλα στοιχήματα που βάλαμε, την προσέλευση του κοινού, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Είχαμε βάλει ως ταβάνι τις 20.000 και είμαστε πολύ παραπάνω από τις 20.000. Δεν είμαι ακόμα πρόχειρος να σας πω το ακριβές νούμερο των επισκεπτών, αλλά έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις 20.000. Στη Μεσσίνη συνεχίστηκε η ενημερωτική εκστρατεία Μύθοι και Αλήθειες για τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια, δεδομένου ότι δυστυχώς οι Έλληνες εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι σε κατανάλωση αντιβιωτικών διεθνώς. Οι κυριότερες αιτίες για τις οποίες καταναλώνουμε αντιβιωτικά είναι το συνάχιο βήχας και ο πονόλεμος, δηλαδή οι όσεις στις οποίες εξ ορισμού δεν είναι δραστικά τα αντιβιωτικά. Στο Φιλοσοφικό Κέντρο της Μεσσίνης παρουσιάστηκαν και τα νεότερα δεδομένα στο πρόβλημα της υπερκατανάλωσης των αντιβιωτικών, ενώ επισημάνθηκε η αξία του εμβολιασμού.
η αρνητική πρωτιά που κατέχει η Ελλάδα στην κατανάλωση αντιβιωτικών διεθνώς και το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό μικροβιακής αντοχής της χώρας μας σε παγκόσμια κλίμακα, σε συνδυασμό με το σοβαρό ενδεχόμενο να μην κυκλοφορήσουν νέα αντιβιωτικά δραστικά στα ανθεκτικά μικρόβια, καθιστούν περισσότερο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη της έγκαιρης ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού όλων των ηλικιών στην ορθή χρήση των αντιβιωτικών και στη σημασία των εμβολιασμών. Το μήνυμα που πρέπει να περάσει είναι ότι τα αντιβιωτικά είναι από τα πιο πολύτιμα φάρμακα, έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές ανθρώπων, αλλά η πολύ κακή χρήση που γίνεται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει φέρει σαν αποτέλεσμα να γίνουν οι μικροοργανισμοί ανθεκτικά στα αντιβιωτικά, με αποτέλεσμα να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Και η χώρα μας είναι από τις χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά και αντοχής και κατανάλωση αντιβιωτικών, κυρίως στην κοινότητα. Και αυτό γιατί παραμένουμε από τις χώρες που προμηθευόμαστε τα αντιβιωτικά χωρίς ιατρική συνταγή. Όσο αφορά τους εμβολιασμούς εν όψει και της εποχιακής γρίπης, που ως γνωστό έχει θανατηφόρα έκβαση για όσους δεν εμβολιάζονται, το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που οδηγούνται σε μονάδες τακτικής θεραπείας είναι οι ασθενείς οι οποίοι δεν εμβολιάζονται, είναι υποχρέωση όλων μας να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα σε ευπαθείς κυρίως ομάδες πολιτών, ότι ο εμβολιασμός σώζει ζωές. Στο Φιλοσοφικό Κέντρο της Μεσίνης για την Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση του Κοινού πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια». Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που θα κάνουμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι επιπτώσεις τους είναι πολύ διαφορετικές από την επιπτώσει των άλλων φαρμάκων. Εάν για παράδειγμα πάρετε ένα αντιπερτασικό και έχετε κάποια παρενέργεια του συγκεκριμένου φαρμάκου, αυτό αφορά εσάς. Δεν αφορά το σύνολο, δεν αφορά τη δημόσια υγεία, δεν αφορά το περιβάλλον σας, το οικογενειακό. Ο Δήμος Μεσίνης εδώ και 10 μέρες έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πρόληψη υγείας και ενημέρωσης των δημοτών για τα προβλήματα που πουτυχάνει και μπορούν να αντιμετωπίσουν για θέματα υγείας. Κλείνουμε την ημέρα με την εσπερίδα αυτή για τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, το οποίο είναι ένα δίκτυο που ο Δήμος μας συνεργάζεται εδώ και 3 χρόνια με πολλές και ποικίλες και διάφορες δράσεις. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να έχουμε υγιείς συμπολίτες. Μια σημαντική διαφήμιση και προβολή για την Καλαμάτα και την Πελοπόννησο αποτελεί το νέο συγγραφικό εγχείρημα της Βικτώριας Χιεσλοπή, συγγραφέας που υπέγραψε το νησί. Ήρθε στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και παρουσίασε το βιβλίο της η Carte Postale και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, όπως και η ίδια έχει για την περιοχή μας. Με την Καλαμάτα να κεντρίζει το ενδιαφέρον στο εξώφυλλο, την Πελοπόννησο και την Ελλάδα να ξετυλίγεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, το Carte Postale είναι εδώ. Το νέο δημιούργημα της συγγραφέως Βικτώριας Χίσλοπ. Είναι για τις Carte Postale, το καινούριο μυθιστόρημα μου, και είναι μια ιστορία σε ένα άντρα που ταξιδεύει παντού στην Ελλάδα. Και στην αρχή του ταξιδιού έρχεται στην Καλαμάτα και γύρω-γύρω στο Πελοπόννησο και μετά στην βόρεια της Ελλάδας. Και έχει μέσα το μυθιστόρημα φωτογραφίες. Για την πρώτη φορά σε ένα μυθιστόρημα έχει φωτογραφίες με χρώματα. Και επίσης έχει διηγήματα μέσα, έχει και επίσης στην ίδια στιγμή ένα μυθιστόρημα και διηγήματα. Το βιβλίο της Βικτώριας Χίσλοπ, η Carte Postale, είναι ένα πραγματικό ταξίδι ενός άνδρα από την Αγγλία στην Ελλάδα. Μια περιήγηση με διάφορες ιστορίες, με την πρώτη Carte Postale να στέλνεται από την Καλαμάτα. Δεν είχα έρθει για μέρες πριν και ήταν ένα μέρος που ήθελα να δει. Και ήταν το χειμώνα, ένα χρόνο πριν, και είχε εδώ μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, πάρα πολύ χαρούμενη και μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το περιγράψω στο μυθιστόρημα μου. Λοιπόν, ίσως έχεις δει ότι ο εξώφυλλο του βιβλίου είναι Καλαμάτα. Είναι ένα χρόνο πριν ήμουν εδώ με το φωτογράφο που
όλες τις φωτογραφίες στο μυθιστόρημα και είδα ένα για μένα ένα πανέμορφο όρανο. Συνηθίζουμε να καλωσορίζουμε τους συγγραφείς σε τέτοιες ανάλογες εκδηλώσεις στην πόλη καταρχάς. Όμως τη Βικτόρια είναι σαν να την καλωσορίζουμε σε ένα μέρος σαν το σπίτι της. Γιατί η Ελλάδα νομίζουμε ότι είναι πλέον πατρίδα της και σαν το σπίτι της και η Καλαμάτα. Γι' αυτό ξέρω και την έχει περιγράψει τόσο όμορφα στις πρώτες και όλα σελίδες του βιβλίου της. Πράγμα πολύ τιμητικό για μας. Α, πρέπει να σημειωθεί πως την εκδήλωση διοργάνωσε το βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολη σε συνεργασία με τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι η σύγχρονη μάστιγα και για αυτήν είχαν πολλοί πολίτες να ενημερωθούν τη δυνατότητα σε μια δράση που αναπτύχθηκε στην περιοχή της Μεσίνης και την πλατεία. Ο λόγος για τον διαβήτη που προσβάλλει όλο ένα και περισσότερους Έλληνες. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά του ζαχαρόδου στη διαβήτη, σημαντική ήταν η δράση που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Μεσίνης. Προκειμένου να ενημερώσουν τον κόσμο, να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες, είτε έχουν διαβήτη είτε δεν έχουν, για αυτή την μεγάλη μάστιγα. Ήδη στην Ελλάδα, μετά από δική μας ενέργεια απευθυνόμενη στο ΙΔΙΚΑ, ο αριθμός των διαβητικών έχει φτάσει 1.258.911 διαβητικοί διαγνωσμένοι. Φανταστείτε τι γίνεται όταν λέμε ότι πίσω από έναν διαγνωσμένο υπάρχει και ένας που δεν γνωρίζει ακόμα ότι έχει διαβήτη. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, γι' αυτό και όλοι, πολιτεία, φορείς, σύλλογοι, πρέπει να κινητοποιηθούμε για να προλάβουμε αυτή τη μάστιγα. Η αρχή προσπαθεί να ενημερώσει τον κόσμο κάνοντας εξετάσεις και για την πρόληψη της υγείας. Συνεχίζοντας βέβαια τις δράσεις της προηγούμενης εβδομάδος που έχει ξεκινήσει ο Δήμος μας για την πρόληψη της υγείας, την οστεοπόρωση από το πρόγραμμα Πεταλούδα, από το χαμόγελο του παιδιού, από το μητρικό θυλασμό. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθοριστική είναι η συμβολή του Διαβητολογικού Ιατρείου του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. Κάνουμε αυτή την εκδήλωση προκειμένου, στόχος μας μάλλον είναι να εντοπίσουμε άτομα τα οποία έχουν σαχαρό διαβήτη και δεν το ξέρουν και να τα κατευθύνουμε στο τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Να πούμε και δύο λόγια για το Διαβητολογικό Ιατρείο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, το οποίο παρακολουθούνται περί τα 2.000 άτομα με ζαχαρόδη διαβήτη. Παρακολουθώντας τόσο, προσπαθούμε να ρυθμίσουμε όχι μόνο το ζαχαρό τους, αλλά και τις τυχόν επιπλοκές, να τις εντοπίσουμε και να τους κατευθύνουμε σωστά. Φέτος η Παγκόσμια ημέρα του διαβήτη εστιάζει σε επιπλοκές κυρίως από τη διαβητική αμφιλιστροειδοπάθεια. Είναι μια σοβαρή επιπλοκή, είναι από τις συχνότερες αιτίες τύφλωσης πλέον και θα πρέπει κάθε διαβητικό άτομο να κάνει τουλάχιστον εξέταση σε οφθαλμίατρο μια φορά το εξάμηνο. Είτε κυρίως και οι ρυθμισμένοι, αλλά οι αρρύθμιστοι πιο συχνά. Από εκεί και πέρα, άλλη μια σοβαρή επιπλοκή, η οποία οδηγεί σε ακροτηριασμούς πλέον. Η συχνότερη αιτία ακροτηριασμού είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, το διαβητικό πόδι, όπως τέλος πάντων περιγράφεται αυτή η οντότητα. Η νόσος του ζαχαρώδους διαβήτη εμφανίζει παραγόντες κινδύνου που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής μας. Εάν διαγνωστεί εγκαίρως, οι αρνητικές του συνέπειες μπορούν να προληφθούν. Παγκοσμίως αυξάνεται σταθερά ο διαβήτης, γιατί ο διαβήτης είναι ουσιαστικά νόσος της καλοζωίας. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ουσιαστικά, όσο περισσότερο τρώμε, βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής, κάνουμε πιο καθιστική ζωή, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να αυξηθεί και ο διαβήτης. Έτσι, αντίστοιχα, αυξάνεται και στη χώρα μας ο διαβήτης και μάλιστα ταχύτατα. Παράλληλα, βέβαια, το καλό είναι ότι πλέον λειτουργούν αρκετά διαβητολογικά γιατρία στην Ελλάδα, οπότε εντοπίζουμε πιο νωρίς ανθρώπους με διαβήτη. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι μελλοντικά θα μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα, να υπάρχουν λιγότερες επιπλοκές από το διαβήτη. Στην τρίτη ηλικία αρχίζει μια νέα ζωή. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας Παπαδοπούλιον. Στους πρόποδες του Ταΐγετου, με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο, υπάρχει ένας εξαιρετικός τόπος για ανθρώπους που αγαπάμε, που θέτουμε σε ασφάλεια ιατρική παρακολούθηση, που φροντίζουμε με δραστηριότητες ευεξίας, πολιτισμού και καλής ψυχολογίας, που θέλουμε να είναι άνετοι με όποιο κινητικό ζήτημα, ελεύθεροι, καθαροί και ευτυχισμένοι. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας τρίτης ηλικίας Παπαδοπούλιον, 15 λεπτά από το νοσοκομείο Καλαμάτας, 2,5 ώρες από την Αθήνα. Μία προσιτή πολυτέλεια για τους ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας ή αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 62235. Πληροφορίες papadopoulion.gr. Παπαδοπούλιον. Η ζωή είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ελάτε να το διαπιστώσετε.
Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου ή αλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιρεών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, καραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27 510 76 037. Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Ελιά. Ευλογημένο δέντρο. Λάδι, πηγή ζωής. Στο οικολογικό ελαιότριβιο Ίαμα επεξεργαζόμαστε τον καρπό της ελιάς με τον καλύτερο τρόπο στα υπερσύγχρονα μηχανήματα ελαιοποίησης που διαθέτουμε. Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την εταιρεία εξαγωγών Πελασγία, τυποποιεί και εξάγει ελληνικό λάδι σε πολυάριθμες χώρες του εξωτερικού και στις μεγάλες αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Λιθουανίας και σε άλλες μικρότερες αγορές ανά τον κόσμο. Επενδύσαμε στην κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών χώρων του λαδιού με ανοξείδωτες δεξαμενές που διαθέτουμε. Με τη βοήθεια επιστημόνων ενημερώνουμε τους παραγωγούς σε θέματα καλλιέργειας, ενώ προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για όσους θέλουν να αγοράσουν λάδι από το ελαιοτριβείο σε ειδικές συσκευασίες. Παράλληλα, αγοράζουμε λάδι από τους παραγωγούς συνεργάτες μας με συμφέρουσες τιμές για εκείνους. Ελαιοτριβείο Ίαμα στον Άγιο Δημήτριο Αργολίδας. Περνάμε εμείς στα ζητήματα της Αργολίδας και να καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας συνάδελφο την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Πέτρο. Να ξεκινήσουμε με μια καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένου στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Είναι πλέον γνωστό σε όλους μετά από τις πολλές συσκέψεων και καταγγελίες μη καταγγελιών ότι υπάρχει ένα θέμα ανάμεσα στη λειτουργία του νοσοκομείου της Αργολίδας, που είναι ένας οργανισμός σε δύο κτίρια. Να πούμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ναυπλίου δια της Προέδρου του Σωματείου, το Σωματείο λοιπόν των Εργαζομένων, δια της Προέδρου του προέβη και πάλι σε μια διαμαρτυρία καταγγελία, κατά την οποία στρέφεται σε δύο φορείς. Ο ένας είναι οι συνάδελφοί τους, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Άργους, όπου, όπως λέει η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Θανασούλα, έχουν υπαναχωρήσει από τις αρχικές τους θέσεις, με τις οποίες είχαν συμφωνήσει από κοινού να αγωνιστούν για την ύπαρξη και τη λειτουργία των δύο νοσοκομείων. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η πρώτη συνεργασία τους απέβη καρπερή, με την έννοια ότι αποφάσισαν να συνεργαστούν, ενώ όπως καταγγέλει η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Θανασούλα, του Σωματείου Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι και μοιάζει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις και να λένε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Άργους ότι μπορούν να στηρίξουν τις 30 μέρες εφημεριών χωρίς να έχουν ανάγκη τους συναδέλφους τους στο Ναύπλιο. Από την άλλη μεριά, η κυρία Θανασούλα στρέφεται και κατά της διοίκησης λέγοντας ότι το να ακολουθούν το σχεδιασμό, αν θέλεις, για μεταφορά μιας μονάδας της μεευτικής και παιδιατρικής κλινικής των νοσοκομείων Ναυπλίου και όχι των υπόλοιπων άλλων κλινικών, θα κάνει το νοσοκομείο να υπολειτουργήσει, κάτι το οποίο δεν θα ήθελαν να συμβεί και θα ήθελαν να διατηρηθεί ως έχει η
λειτουργία του νοσοκομείου Ναυπλίου. Αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα και, καλεί, και πιστεύει ότι είναι εγκατελειμμένοι κατά έναν τρόπο από τους υπόλοιπους φορείς, από βουλευτές και δημάρχους οι εργαζόμενοι και θα παλέψουν μόνοι του για να κρατήσουν το νοσοκομείο όπως σήμερα λειτουργεί. Αυτή είναι η καταγγελία της κυρίας Αθανασούλα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ένα σοβαρό θέμα για την ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου και του Άργους για τα θέματα της λειτουργίας του νοσοκομείου. Πάμε εμείς τώρα να μας μεταφέρει το κλίμα που επικράτησε στην περιβόητη δίκη. Η περιβόητη δίκη, λοιπόν, η οποία είπαμε είναι μια πολύκροτη υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, είναι το, η λεγόμενη μαύρη χείρα, έτσι όπως αποκαλείται βέβαια, για να συντομία, να το πούμε έτσι. Η Δήμετρα Βούλγαρη, λοιπόν, σήμερα προσήλθε στο δικαστήριο της Τρίπολης για να ωξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης. Ωστόσο, διεκόπη ουσιαστικά η υπόθεση, θα έμεινε να ανεπλήθη, γιατί η κλήτευση της κατηγορουμένης, σύμφωνα με τον συνήγορό της, δεν έγινε με τον σωστό τρόπο από τα δικαστήρια. Οπότε, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η δίκη για τις 13 Νοεμβρίου. Έτσι, λοιπόν, στις 13 Νοεμβρίου ξεκινάει η πολύπλοκη δίκη. Να πούμε όμως ότι συμπιώθηκε για κάποια επεισόδιες, προξήματα, φραστικά επεισόδια ανάμεσα στις δύο οικογένειες, δηλαδή τη μητέρα της κατηγορουμένης και την άλλη πλευρά, την οικογένεια του χανόντος και θύματος, του Θανάση Λάμπρου, του καπετάνιου. Διεμήθησαν κάποιες προξήματα, κάποιοι λεκτικοί χαρακτηρισμοί. Λογικό είναι, ένταση υπάρχει, νέος άνθρωπος έχει όντως βρεθεί στο χώμα, με αποτέλεσμα να τους διακόπτουν, βέβαια να τους κρατήσουν έτσι οι αστυνομικοί και όλα αυτά, και να μην πάρουν έκταση τα επεισόδια. Όπως και να έχει όμως, η δίκη αυτή ξεκινάει 17 Νοεμβρίου, την Πέμπτη δηλαδή, στο μεικτό κοντό της Τρίπολης. Και θα δούμε την εξέλιξη. Και κλείνουμε με τις εκλογές στον Φαρμακευτικό Σύλλογο της Αργολίδας. Ναι, εκλογές έγιναν, Θέμη, την Κυριακή στήθηκαν κάλπες. Ήταν μεγάλη συμμετοχή στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Αργολίδας. Και πάλι είχαμε την επανεκλογή με αρκετές ψήφους διαφορά της μέχρι τώρα Προέδρου της κυρίας Κατουλάκου και φυσικά και άλλων μελών της διοίκησης, της μέχρι τώρα διοίκησης, αλλά είχε ανανεωθεί και το ψηφοδέλτιο, να πούμε. Το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπήρχε ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν ήταν κομματικό, δεν υπήρχαν κομματικές αποχρώσεις. Και έτσι όλος μαζί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αργολίδας αγωνίζεται για τα προβλήματα του κλάδου που είναι πολλά. Όπως γνωρίζουμε ότι το θέμα με τον ΕΟΠΗ, της αργοπορίας καταβολής των ψηφορών, το άνοιγμα του επαγγέλματος και όλα αυτά, τα οποία πρέπει να παλέψει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τόσο στην Αργολίδα όσο και πανελλαδικά θέματα. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε εμείς στο Δήμο Καλαμάτας για να δούμε τώρα τα όσα εξελίσσονται στο πρόγραμμα συνοικιακής κομπιστοποίησης που κρίνονται ικανοποιητικά όσον αφορά την απόδοση με στόχο την επέκταση της όλης της δραστηριότητας. Με την νέα σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Rethinking SEP, θα μπορέσουμε σε προσεχές διάστημα, στους επόμενους 3 μήνες, να αντικαταστήσουμε 8 συνοικιακούς κομποστοποιητές που έχουν παρατηρήσει ότι χρήζουν αντικατάσταση, διότι είναι από τους πρώτους που έχουν τοποθετηθεί το 2011 με τότε με δική μας πρωτοβουλία. Θα μπορέσουμε να επιμεληθούμε το σύνολο του δικτύου κομποστοποίησης, σύνολο 61 κομποστοποιητές σε δημόσιους χώρους πρασίνου της πόλης μας και να αλλάξουμε, να μετρήσουμε, να δούμε την κατάσταση των κουτιών αυτών και να δούμε και την εισρωή του, την εισρωή των οργανικών υπολοιμάτων που μπαίνουν στα κουτιά μας και τι γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση του δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης και στην αυτοδιαχείριση των οργανικών τους υπολοιμάτων με τη μορφή 10 επιτόπιων εργαστηρίων συνοικιακής κομποστοποίησης ή ανοιχτών εκδηλώσεων. Και επίσης θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πιστοποίηση του παραγόμενου κομπόστ ως οργανικό βιολογικό χούμο, άρα εδαφοβελτιωτικό για κάθε χρήση. Για την κομποστοποίηση τελευταία χρόνια είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Συνεργαζόμενος ο Δήμος με μια ομάδα νέων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν τη διάθεση αλλά κυρίως τις γνώσεις, ώστε να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες, αλλά και να μας ενημερώσουν, προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε τα ωφέλη της κομποστοποίησης. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με τοποθέτηση μερικών κομποστοποιητών, διευρύνθηκε με την τοποθέτηση 61 συνολικά συνοικιακών κομποστοποιητών. Συγχρόνως πραγματοποιήθηκαν και δεκάδες ενημερωτικά εργαστήρια. Και σήμερα ξεκινάμε πάλι τη συνεργασία μετά από ένα μικρό διάστημα. Ως αλγό Δήμητρα,
και Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας. Συμμετέχουμε στην συνεργασία με την Rethink Kinsep και το Δήμο Καλαμάτας από την αρχή του δικτύου συνοικιακής κοποστοποίησης. Αυτό γιατί πιστεύουμε ότι ο μοναδικός τρόπος, σωστός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων είναι αυτός της διαλογής στην πηγή, της κομποστοποίησης των οργανικών υπολοιμμάτων που είναι τα μοναδικά στην ουσία προβληματικά απορρίμματα. Καλό είναι ο κόσμος της Καλαμάτας όσο μπορεί να το αγκαλιάσει, γιατί έχει άμεσα αποτελέσματα που γυρίζουν άμεσα σε αυτόν. Οπότε θεωρώ ότι είναι σχεδόν, μπορώ να πω, καθήκον του καθενός από τη στιγμή που θέλει να δει την κατάσταση με λίγο πιο ενεργό τρόπο, να μπει μέσα, να συμμετέχει στο δίκτυο. Άλλωστε, όπως θα πει και η Μυρτώ μετά, και με αριθμούς άμα μιλήσουμε, θα δούμε ότι και με τις προηγούμενες δουλειές που είχαμε κάνει με το Rethink έχουμε φτάσει σε ένα καλό, μπορώ να πω, σε ένα προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Πάμε τώρα και να καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας συνάδελφο τον Ηλία Μπόνο στα ζητήματα της Λακωνίας. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Θέμη. Με τα στοιχεία της ομιλίας του Κυριάκου Βελόπουλου στη Σπάρτη για την έξοδο από την κρίση. Ναι, Θέμη, ήταν μια πολιτική συγκέντρωση ομιλία που πραγματοποίησε, όπως είπαμε και χθες, ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Χθες, 6.30 ώρα το απόγευμα, σε πολίτες της Σπάρτης, στον θέατρο του πνευματικού κέντρου του Δήμου. Προηγουμένως είχε παραχωρήσει και συνέντευξη στα τοπικά μέσα. Η λύση πρέπει να δοθεί τώρα, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, και η λύση που προτείνουμε είναι ελληνική, με την αρχαία Ελλάδα και την Ορθοδοξία στο επίκεντρο. Αναφέρθηκε μάλιστα στους δύο βασικούς άξονες που έχει η πρόταση του κόμματός του, πρωτογενής παραγωγή ελληνικού πλούτου και ελληνορωσική προσέγγιση. Ο Κυριάκος Βελόπουλος Θέμη κάλεσε όλους να διαβάσουν το πρόγραμμα του κόμματός του, που μάλιστα έχει εκδοθεί σε βιβλίο 270 σελίδων, και ζήτησε από τους επικεφαλείς οποιοδήποτε κόμματος να αντιτάξουν κάποιο άλλο αξιόπιστο και καταγεγραμμένο πρόγραμμα. Μάλιστα ανέφερε ότι το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και στοχεύει τόσο στην ενδυνάμωση της χώρας και των Ελλήνων, όσο και στην προσαρμογή της στο νέο χάρτη που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια. Σε ό,τι δε αφορά στον προσδιορισμό του κόμματός του στο ιδεολογικό τόξο, είπε ότι η ιδεολογία της ελληνικής λύσης δεν είναι ούτε η συντηρητική δεξιά, ούτε η δημοκρατική κεντροαριστερά, εντός εισαγωγικών όλες οι λέξεις. Η ιδεολογία μας είναι η Ελλάδα και η Ορθοδοξία. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην Επιτροπή του Λίντερ. Όπου ομόφωνα εξελέγει η πρόεδρος της ο Σπύρος Φλώρος, που θα διαχειριστεί το Λίντερ της Ανατολικής Πελοποννήσου. Ο πρόεδρος Θέμη, να πούμε ότι έχει διατελέσει και πρόεδρος της Επιτροπής του Λίντερ 2007-2013, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγει ο Μιχάλης Σωτηρόπουλος, αντιδήμαρχος Τυρού, και γραμματέας η κυρία Γεωργία Κούβαλη, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφιλούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κινουρίας. Μετά τη συγκρότηση ακολούθησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρωνα εδώ στη Σπάρτη, όπου εκχωρήθηκε και η αρμοδιότητα διαχείρισης του τοπικού προγράμματος στην Επιτροπή Leader και εκχωρήθηκαν και ονομαστικά μάλιστα αρμοδιότητες. Να πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Ευρώτα και Μονεμβάσιας για την ορίμανση έργων, με σκοπό την υποβολή και ένταξη βέβαια σε προγράμματα, και έλαβε και απόφαση έγκρισης συμμετοχής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα σε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νότιας Κινουρίας για την υποβολή πρότασης του έργου διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δήμου Νότιας Κινουρίας και ανάληψη βέβαια του ρόλου του φορέα υλοποίησης. Και κλείνουμε ουσιαστικά με τον φιλικό αγώνα της Σπάρτης με τον Αστέρα Τρίπολης. Αναμετρέεται φιλικά με τον Αστέρα το Σάββατο 19 του μηνός στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η σέντρα του αγώνα γίνεται στις 3 και η είσοδος των φιλάθλων Θέμη είναι δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.